Γεια χαρά φίλες και φίλοι του καναλιού. Σήμερα εδώ έχω guest, έναν πολύ καλό φίλο, έναν πολύ δυνατό Nintendo συλλέκτη, τον Dennis. Hello everyone. Hello. Καλά είσαι, πώς πας? Ευχαριστώ πάρα πολύ που με κάνεις. Τίποτα. Να είσαι καλά. Να σας πω ότι το κατάλογο που είδαμε της Nintendo, το Official Power Guide στο περασμένο επεισόδιο και πολλοί κόσμος έμαθα ότι του άρεσε και έφαγε ωραία flashbacks, ήταν δανεικός παιδιά από τον Dennis όπως είχαμε πει. Πολύ όμορφος κατάλογος. Ήταν πολύ ωραίο και το read-through που έκανες, γιατί όχι μονάχα. Δεν είναι απλά ότι ξεφυλίζεις τις σελίδες, πραγματικά έχεις σε κάθε παιχνίδι, ξέρεις να πεις και κάτι από την ιστορία του. Είναι αυτά που ζήσαμε. Και η μεγάλη έκπληξη, έτσι λέω, δεν είχα ιδέα. Ναι. Το πάκο από τα Game Boy παιχνίδια, τα κατσοτάκια μου, ναι. Που τα είχες κιόλας. Εξαιρετική δουλειά. Σου άρεσε. Ευχαριστώ πολύ. Δεν το ευχαριστήκα πάρα πολύ. Να είσαι καλά. Ξέρετε όμως σήμερα γιατί μαζεύτηκαμε εδώ με τον Dennis. Για να μιλήσουμε για ποιο λόγο μαζεύουμε κάποιοι από εμάς, συλλέκτες, retro video games. Ναι. Μεγάλη κουβέντα πιστεύεις? Κοίταξε να δεις. Σίγουρα ηλικία. Καταρχήν για να λέμε ρετρό, προφανώς εννοούμε ότι είναι παιχνίδια πάνω των 15 ετών, θα έλεγα, έτσι. Ναι, άλλοι λένε 20 μήνυμα μου το ρετρό, άλλοι 15, ναι, αναλόγως. Δηλαδή, εγώ θα έλεγα τώρα είμαστε το 2020, τα παιχνίδια που είναι πριν το 2005. Ναι. Μπορείς να πεις ότι είναι ρετρό. Άρα λοιπόν τι εννοούμε? Εννοούμε ότι είναι τα generation, ας πούμε. PS2, GameCube. Xbox Pro, το Dreamcast. Ακριβώς, έτσι. Εκεί. Άρα λοιπόν. Και μια άλλη θεωρία είναι, λένε δηλαδή, ότι ρετρό είναι όσα είναι περίπου 3 generation και πίσω, ας πούμε. Ναι, χοντρικά. Ισχύει αυτό. Ναι, στα 20 χρόνια, ναι, αυτό που λέγαμε. Μπράβο, ναι. Ακριβώς. Άρα λοιπόν είμαστε ηλικιακά αυτή τη στιγμή οι άνθρωποι που είμαστε μεταξύ 30 και επάνω. Συν και 40, μέχρι 45 πιστεύω. Άντε 40, 40. Θεωρώ ότι οι 50-άριδες. Για την Ελλάδα θα πρέπει να είναι άνθρωποι οι οποίοι είχαν Sinclair, ας πούμε, ή δεν είχαν television κτλ. Ή παίζανε μόνο στα arcade, στα καφενεία. Ναι. Σωστό και αυτό. Έτσι. Άρα λοιπόν, όντως, πια πρακτικά και αριθμητικά, ναι, λέμε για ανθρώπους που είναι μεταξύ 30 και 45 χρονών. Ακριβώς. Εγώ είμαι στα 42, οπότε είμαι εκεί σε αυτό το πλαίσιο. Εγώ πάω 38. Και δεν σου φαίνεται. Καλά, ούτε σε φαίνεται. Το 42, έτσι να μην λέμε εδώ, κοσμάρες. Τώρα, κοίταξε, η αλήθεια είναι ότι το έχω ψάξει και εγώ, το έχω μελετήσει, το έχω σκεφτεί αρκετά το θέμα. Mm-hmm. Ο μεγαλύτερος παράγοντας που μας οθεί στο να συλλέγουμε τα παιχνίδια, τα ρετρό, δεν το συζητάμε έτσι, είναι το αυτονόητο, είναι η νοσταλγία. Αναμνήσεις. Είναι οι αναμνήσεις μας. Εμένα προσωπικά είναι γιατί μου θυμίζουν τα χρόνια μου που ήμουν στην Αμερική, όπου γεννήθηκα και μεγάλωσα και ήμουν μικρός. Και άρα λοιπόν και έχω αυτή τη μετάβαση. Mm-hmm. Προεκτείνοντας λοιπόν για το δικό μου λόγο, μπορώ και το βλέπω και στους άλλους ανθρώπους που έχω γνωρίσει, φίλους συλλέκτες, mm-hmm, που έχω μιλήσει κατά καιρούς, οι οποίοι πάντοτε συνδέουν την αγορά ενός ρετρό παιχνιδιού ή συσκευής, mm-hmm, με κάποια συγκεκριμένη ανάμνηση και χρονολογική περίοδο της ζωής τους. Στο timeline της παιδικότητάς τους, ναι, ισχύει. Και θεωρώ ότι τα χρόνια αυτά που πάντοτε στα οποία επικεντρωνόμαστε είναι του δημοτικού και αρχές γυμνασίου. Γυμνασίου, ναι, ισχύει. Αυτά τα χρόνια, με αυτά τα χρόνια είμαστε πάρα πολύ συνδεμένοι. Γι' αυτό εμένα αυτά τα χρόνια ήταν το NES. Στο επόμενο age group, ναι, ναι, ήταν το SNES και Sega. Sega, Sega Genesis κτλ. Master System, Ελλάδα. Άρα ξεκινάμε με το αυτονόητο που είναι νοσταλγία και η επανασύνδεσή μας με αυτά τα χρόνια. Ναι. Βέβαια. Εσύ τώρα όμως, φτάνοντας σε αυτή την ηλικία, ας πούμε, καταρχήν, πόσο καιρό μαζεύεις, ας πούμε, είσαι στο retro collecting? Να πούμε εκεί, ωραία, να ξεκινήσουμε από εκεί. Εγώ προσωπικά είμαι στο retro collecting, είμαι 2,5 χρόνια. Mm-hmm. Έχω πράγματα από μικρός, όμως λόγω το ότι τότε οι γονείς μας δεν καταλαβαίνανε, πετάγανε τα δίνα, τα χαρίζανε, ναι, πετάγανε μάνους κτλ. Άρα λοιπόν έχω λούς παιχνίδια. Και εγώ μπήκα λοιπόν σε αυτή τη διαδικασία πως κάποια στιγμή πάνω στο YouTube έπεσα σε κάποιο παλιό βίντεο και λέω, α, κοίταξε να δεις τα το Game Boy. Ναι, ναι, ναι. Και μετά ξαφνικά σκέφτηκα και λέω, περίμενε ένα λεπτό, μπορώ να αγοράσω τώρα ένα παλιό Game Boy? Ναι. Όπως ήτανε, mm-hmm, και το ψάξα στο eBay και λέω, ναι, γίνεται. Και ισχύει. Πήρα το Game Boy και λέω αμέσως και ποια ήταν τα παιχνίδια που έπαιζα τότε. Ήταν ας πούμε το Batman, ήταν το Spider-Man, ήταν το Tetris. Οκ, okay, κάτσε λοιπόν να τα πάμε. Πάμε και σε αυτά, ναι. Και άρα λοιπόν ξαναδημιουργούνται πάλι τα συναισθήματα αυτά, τα παιδικά, τα χρόνια μας εκείνα στα οποία δεν είχαμε τα άγχη της καθημερινότητας, ναι,
τα οικονομικά, τα της εργασίας, τα οικογενειακά κτλ. Επομένως, σίγουρα είναι μια διέξοδο για να μπορέσουμε να ξαναπάμε σε αυτό το χώρο εκείνο ναι. τον οποίο εμείς αισθανόμαστε ασφαλείς. Ισχύει, ναι βέβαια. Αισθανόμαστε, έχουμε την θαλπορή της οικογένειας και του σπιτιού ναι, εννοείται, και εννοείται. Το ξαναβιώνουμε πάλι μέσα από το retro video ναι. gaming. Είτε και toy, retro toys collecting, που είναι άλλη κατηγορία και έτσι. Τα video games το ίδιο. Και για να το επεκτείνω λίγο ακόμα, mm-hmm. Ακόμα και σε συλλογές που έχουν να κάνουν με τη μουσική ή με ταινιοθήκες. Ναι, υπάρχουν λοιπόν συλλέκτες οι οποίοι κάνουν συλλογή από βινίλιο, από παλιά records, ναι, 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 ναι. Κασέτες κτλ. Ξαναμπαίνουν στη διαδικασία να ξανακούσουν πάλι τη μουσική, μόνο και μόνο για να αναβιώσουν πάλι αυτά τα χρόνια και αυτά τα συναισθήματα. Όταν στο γυμνάζω και ακούγανε metal, ας πούμε, ή punk. Εποχές τέτοιες, ναι. Yes. Ή για μένα να ακούγαμε Michael Jackson και Madonna. Σωστός, ναι. Γενικά όμως, να πούμε κάτι ας πούμε στους φίλους που μας παρακολουθούν. Υπάρχει κάποιος που το βλέπω ας πούμε σε συνομήλικους, τυχαίους, αγνώστους, φίλους γνωστούς, ξαδέρφια, που λένε «Α, ξέρεις κάτι, ναι μικρός, είχα το NES, είχα το Master System, είχα το Mega Drive, το Game Boy, αλλά κάπου το έχω πεταμένο, δεν με νοιάζει να το βρω και ας έχει σαπίσει ή το πέταξε η μάνα μου, δεν με νοιάζει όμως να το ξαναδώ πώς είναι». Υπάρχει λοιπόν μια κατηγορία ατόμων οι οποίοι τα θυμούνται μεν, τα νοσταλγούνε που τα είχαν μικροί, αλλά δεν μπαίνουν στο τρυπάκι να μαζέψουν. Ναι. Εμείς τώρα εδώ είμαστε μια ιδιάζουσα περίπτωση και επίσης όλοι όσοι μαζεύουν retro collecting, που θα μου επιτρέψεις να πω ότι πιστεύω, ασχέτως πόσα μέλη υπάρχουν σε ελληνικές ρετροσελίδες, Facebook και αυτά, εγώ πιστεύω ότι βαριά στην Ελλάδα αυτοί που μαζεύουν retro video games είμαστε περίπου 800.000 άτομα. Ναι. Δεν νομίζω να είναι περισσότερο. Ναι, θα συμφωνήσω. Ναι. Θα διαφωνήσω. Και μιλάω τώρα για αυτούς που έχουν ένα σταθερό flow στο να αγοράζουν είτε μια φορά την εβδομάδα, μια φορά το μήνα. Συστηματικά. Όχι, ας πούμε, να πεις ότι πήρα μια loose κασέτα Mega Drive επειδή την είχα μικρός και that's all. Σωστά. Όχι. Δεν εννοώ με αυτή την πάμε κατηγορία. Σε μια άλλη κατηγορία. Εσύ τώρα λοιπόν, και εγώ, ανήκουμε σε μια κατηγορία ατόμων που πλέον μπορεί να έχουμε αφήσει στην άκρη άλλα hobbies. Ισχύει. Ασχολίες, για να κάνουμε focus εκεί. Πιστεύεις ότι αυτό που κάνουμε σε αυτή την ηλικία, με οικογένειες, με δουλειές, με δύσκολο ελεύθερο χρόνο, και θα πω το χρόνο γιατί, χαλάμε αρκετά λεφτά για να πάρουμε κάτι. Πολλοί από εμάς όμως μετά δεν έχουμε χρόνο να τα παίξουμε, απλά τα παίρνουμε. Έχεις κάτι να πεις πάνω σε αυτό? Ωραία. Γενικά. Θα ξεκινήσω λέγοντας καταρχήν το εξής και σαν συμβουλή. Ναι. Δεν πρέπει να παραμερίσουμε τις βασικές μας πρώτες ανάγκες. Εννοείται αυτό. Για χάρη της συλλογής μας. Οποιαδήποτε συλλογή και αν κάνουμε, είναι μια μορφή εθισμού. Ναι. Γιατί είναι εθιστικό με την έννοια ότι μας προσφέρει μια χαρά, έτσι, η απελευθέρωση σερωτονίνων και τα λοιπά από την πλευρά της ψυχολογίας. Και εθιζόμαστε. Ναι. Οι βασικές μας ανάγκες πρώτα, η οικογένειά μας, αν είμαστε σε μια σχέση, ναι. είμαστε παντρεμένοι και έχουμε παιδιά ή οτιδήποτε. Έτσι. Πέραν τώρα, αφού έχουμε καλύψει αυτά μέσα στο μηνιαίο μας προϋπολογισμό, ναι. ναι, να ασχοληθούμε ελεύθερα με τη συλλογή μας. Mm-hmm. Η αλήθεια είναι λοιπόν ότι αποκτούμε αυτά τα παιχνίδια και κάθονται στα ράφια μας επί των πλήσων, δεν προλαβαίνουμε να τα αξιοποιήσουμε. Δυστυχώς. Διότι όπως είπαμε, έχει δύο σκέλη λοιπόν η συλλογή. Το ένα είναι να επανέλθουμε πάλι σε αυτή τα χρόνια αυτά τα παιδικά. Τα παιδικά της νοσταλγίας. Αλλά ταυτόχρονα όμως και να πρακτικά να τα εκμεταλλευτούμε και να τα συνδέσουμε στην τηλεόρασή μας και να τα ευχαριστηθούμε. Το κατά δυνατόν βέβαια όσο μπορούμε να το κάνουμε αυτό, να παίξουμε. Και να συνδυάσουμε ότι υπάρχουν και τα gen των παιχνιδιών, τα new gen παιχνίδια που βγαίνουν. Τα minis, αυτά όλα, τα μερίδια. Ακριβώς, έχουν βγει και αυτές οι mini κονσόλες που μπορούμε να. Να καλύψουμε λοιπόν αυτή μας την ανάγκη. Ναι, υπάρχει κατηγορία των ανθρώπων λοιπόν όπου βλέπει και λέει «Α, ναι, το Game Boy, το είχα κάπου, το είχα κάποτε» αλλά και παπ, τελείωσε, εκεί η κουβέντα τελειώνει. Okay. Δεν υπάρχει το ενδιαφέρον να το επανακτήσουν. Ναι. Προφανώς αυτοί οι άνθρωποι είτε δεν έχουν πολύ ισχυρά συναισθηματικά δεσίματα με την εκάστοτε ναι. συσκευή, λοιπόν. Ναι, εννοείται αυτό. Τα ενδιαφέροντά τους είναι κάποια άλλα. Δηλαδή, μπορεί να έχουν κάποιο άλλο χόμπι, ας πούμε, ή να μην έχουν και χόμπι καθόλου, και αυτό συμβαίνει. Δεν υπάρχει πάντως σίγουρα το κίνητρο για να το επανακτήσουν. Ναι. Μία κατηγορία είναι αυτή, πιστεύω. Αυτή είναι μία κατηγορία των ανθρώπων. Υπάρχει άλλη κατηγορία των ανθρώπων, οι οποίοι
μπορεί να δουν, ας πούμε, το Classic, το Sega Classic, Sony Classic κτλ. Στο public, στο πλαίσιο, μην κάνουμε διαφημίσεις τώρα στα ίδια. Θα το πάρουν και θα παίξουν μέχρι εκεί. Θα το πάρουν, θα το παίξουν εκεί. Μπορεί να το δείξουν στα παιδιά τους και να πούνε, κοίταξε εδώ τι είχα και εγώ εκεί έπαιζα. Ναι. Και τέλος. Και μετά να το μεταπουλήσουν κιόλας. Αφού δουν ότι πέρασανε κάποιοι μήνες και δεν το ξαναχρησιμοποιήσανε. Και εξκονίζεται, ναι. Και υπάρχει πλέον, δηλαδή πλέον στη λίστα των ανθρώπων μειωνόμαστε, έτσι, ήταν η πρώτη η οποία ακριβώς δεν τους ενδιαφέρει, ακριβώς για διάφοροι τελείως, που έκαναν κάποια κίνηση, πήραν κάτι που τους προκαλεί την νοσταλγία, προχώρησαν παρακάτω και μετά ερχόμαστε στο μικρό του κύκλο που είμαστε εμείς, οι ρετροσυλλέκτες. Συμφωνώ ότι πρέπει να είμαστε περίπου χίλιοι, βλέποντας δηλαδή από το Facebook group κτλ. Πώς είναι η ενεργή γενικά, ναι, μπορεί να είναι και πιο λίγοι παιδιά από χίλιους. Πάντως, ναι, στατιστικά από τον περίγυρό μου δεν έχω κανέναν. Ναι. Δηλαδή, πέρα από τους ανθρώπους που έχω γνωρίσει μέσα από την κοινότητα, μέσα, δεν έχω ούτε έναν άνθρωπο ο οποίος να τον ενδιαφέρει και να ασχολείται με το συγκεκριμένο. Και εγώ, ναι. Και θέλω να κάνω μια παρένθεση για την κατηγορία των ατόμων π.χ. που είπες ότι ναι, βλέπουν, ας πούμε, το NES Mini και το αγοράζουν και παίζουν για λίγο. Εγώ θα πω, ας πούμε, ότι ένας ξαδερφός μου με παρακολουθεί λοιπόν τα τελευταία 5-6 χρόνια που έχω ασχοληθεί επιθετικά με το retro collecting. Μου λέει. Τι τα μαζεύεις, μου λέει, αφού έχεις το NES Mini. Έχεις το Super NES Mini, έχεις το Mega Drive Mini και το PSX Mini. Τους λέω ότι, okay, θέλω να υπάρχει και το physical, γιατί κάποια μέρα μπορεί να μου τη βαρέσει απλά να συνδέσω το NES μου που το είχα από όταν βγήκε στην Ελλάδα για να παίξω εκεί με Super Mario 3 και όχι στο NES Mini. Αλλά όταν σε αυτά τα άτομα τους λες τώρα, δηλαδή αυτό έχει συμβεί με ξάδερφό μου, ότι ξέρεις κάτι, θέλω να πάρω μια κασέτα και τώρα σου μιλάω για normal καταστάσεις, γιατί πλέον οι τίτλοι δυστυχώς, παιδιά, σε αυτό που θα πούμε λίγο πιο αργότερα, είναι ότι αρχίζουν και ανεβαίνουν, δηλαδή είναι σε ανωδική πορεία όλα τα τελευταία χρόνια και όλο ανεβαίνουν. Δηλαδή για να πάρεις έναν καλό Super NES τίτλο, δηλαδή τώρα να πάρουμε την Big Box Edition του Super Metroid, κομπλέ, πώς θα θέλουμε 200-250 ευρώ. 200, ναι. 200 σίγουρα. Αυτό. Όταν είπα εγώ στον ξαδερφό μου λοιπόν ότι ας πούμε θέλω να πάρω το Adventures of Batman and Robin που έχει 150 ευρώ, ας πούμε, για το Super NES. Λέει, εγώ, αν το πω αυτό στη γυναίκα μου, λέει, θα μου πετάξει λέει, τη νιάνια. Ναι, ισχύει. Οπότε είναι άνθρωποι που μπορεί να τα θέλανε, αλλά περιορίζονται. Βέβαια, δεν είναι πάντα το οικονομικό ότι περιορίζεται. Είναι ότι τι θα πει η γυναίκα, τι θα πει η φίλη, ότι μαζεύει παλιά βίντεο παιχνίδια και χαλά τόσα πολλά λεφτά. Δηλαδή, υπάρχει παιδιά αυτό. Υπάρχει και το κοινωνικό στίγμα. Ναι. Λες και μαζεύουμε ναρκωτικά, ξέρω. Ναι. Υπάρχει το κοινωνικό στίγμα του video gaming, δυστυχώς. Ναι. Ακόμα. Δηλαδή, άσχετα με το αν είναι τώρα το retro ή αν είναι το new gen, ναι, 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 το gaming, πολλοί άνθρωποι δεν το λένε, ναι, ότι παίζουν ή τι τρέπονται. Ακριβώς. Αυτό το στίγμα υπάρχει και πόσο μάλλον λοιπόν όταν θέλεις να μπεις σε ένα χόμπι, θέλεις να μπεις σε ένα χόμπι στο οποίο είναι ακριβό, ναι, και πρέπει τώρα να το μοιραστείς αυτό με ανθρώπους γύρω σου και να υποστούν και οι άνθρωποι γύρω σου πια το κόστος αυτό. Ναι. Διαφοροποιείται πάρα πολύ. Ισχύει. Και ήθελα να προσθέσω και μια διάσταση ακόμα στο κομμάτι λοιπόν, το γιατί έχει σημασία σε προέκταση αυτό που είπες, το physical. Ναι, ναι. Γιατί έχει σημασία και δεν μας καλύπτει απλά τη δική μας την γκάμα των ανθρώπων, το να έχω το NES Classic, το Sega Classic. Mm-hmm. Γιατί δεν είναι μόναχα τα συναισθήματα, και πάλι πηγαίνω στο κομμάτι των συναισθημάτων, γιατί εκεί είναι η ουσία του πράγματος. Δεν διεγείρονται μόναχα τα συναισθήματα κατά τη διάρκεια του gameplay, αλλά είναι άρρητα συνδεμένο και με το controller. Βέβαια. Είναι, ναι, άρρητα συνδεμένο με την εικόνα της κονσόλας που είναι κάτω από την τηλεόραση. Και σε περιμένει. Όλο αυτό το πακέτο πλέον της εικόνας, κάθομαι κοντά στην τηλεόρασή μου. Ο κλαδόν ενδεχομένως κάτω στο πάτωμα. Στο χαλί εκεί. Ναι. Είναι η κονσόλα μπροστά μου. Ναι. Βλέπω την εικόνα του cartridge μέσα στην κονσόλα. Ναι. Έχω το controller που το κράταγα με τα ίδια μου τα χέρια που πλέον τώρα είναι μεγάλα και τα κρατούσα τότε και ήμουν 9, 10, 11 χρονών. Όλο αυτό είναι πια priceless. Συνθέτει, ναι, την εικόνα του retro video gaming. Δεν είναι μονάχα το gameplay το ίδιο. Πολύ ωραία τοποθέτηση, δηλαδή ήθελα να ακουστεί κάτι τέτοιο, γιατί το λέει πολύ στοχευμένα και πολύ όμορφα ο Ντένις. Και έτσι είναι, παιδιά. Γιατί πολλοί, ας πούμε, είναι αυτό που μας λένε ότι είμαστε λίγο κολλημένοι, είμαστε πυροβολημένοι, χαλάμε πολλά λεφτά. Τον ένα μήνα μπορεί να χαλάσουμε περισσότερα, τον άλλο λιγότερα. Απλά, όντως, ας πούμε, έχουμε βγάλει κάποια άλλα στην άκρη και
Γιατί λοιπόν χαλάμε λεφτά για retro collecting? Εγώ πλέον δηλαδή θέλω να σου πω ότι θα μπορούσα να έχω κάνει άλλα πράγματα αυτά τα χρόνια. Δηλαδή να έχω πάει ταξίδια στο εξωτερικό, στου σύμβουλου που θέλω, ή να είχα πάρει ένα άλλο αμάξι. Αλλά μου βγάζει τέτοια αγάπη που εννοείται ότι πρέπει να πούμε ότι υπάρχουν άτομα που μαζεύουν πολύ πιο hardcore π.χ. από εμάς. Πάντα υπάρχει κάποιο που μας κάνει. Έχεις φιλοξενήσει παιδιά οι οποίοι έχουν απίστευτες συλλογές. Ναι, δηλαδή και θα δούμε κι άλλους εννοείται στην πορεία του καναλιού, αλλά θέλω να πω ότι υπάρχει πολλοί κόσμος που το κάνει αυτό και το αγαπάει. Εγώ δηλαδή ο λόγος τώρα, αν με ρωτήσει εμένα γιατί εσύ Νίκο ξεκίνησε το retro collecting, εσύ ας πούμε μου είπες αυτό και την νοσταλγία τόσο. Εγώ μαζί με αυτό το κομμάτι που θα συμφωνήσω εννοείται φυσικά την νοσταλγία, είναι ότι μικρός, παρότι ήμουν μοναχοπέδι και είχα... Και από την αρχή της Nintendo στην Ελλάδα που τα έχω πει τις ιστορίες μου και αυτά, δηλαδή είχα πραγματάκια σαν μοναχοπέδι, ήταν πολλά άλλα που δεν είχα. Δηλαδή τα 90s δεν είναι παιδιά όπως τώρα που υπάρχουν τρεις εταιρείες, Nintendo, Sony, Microsoft και υπάρχουν τρία leading μηχανήματα. Τότε υπήρχαν Atari Jaguar, υπήρχαν κάθε τρία χρόνια βγαίναν add-ons, υπήρχαν άλλες εταιρείες, υπήρχε 3DO, υπήρχε NEC. Πολλά, ήταν πολλές εταιρείες, το TurboGrafx. Μπράβο. Βγαίνανε πάρα πολλά και επειδή όλα αυτά εμείς τα διαβάζαμε σε περιοδικά ή τα βλέπαμε στα μεγάλα μαγαζιά του χώρου, παιδιά ήμασταν μικροί και τα θέλαμε όλα. Έτσι είναι, έτσι είναι. Εγώ αυτό που με όθησε. Συγγνώμη, να ξεχάσουμε την περίοδο που υπήρχε και το Game Boy και το Game Gear και το Atari Lynx. Δηλαδή πραγματικά. Και τα Tiger. Και τα Tiger. Ναι, δηλαδή ήταν τόσα πολλά που μας δοκανίζαν το μυαλό και εμένα πιστεύω ότι ο μεγαλύτερος λόγος που ξεκίνησα να συλλέγω ρετρό ήταν πέρα από την νοσταλγία τα αποθυμένα. Πολύ εύστοχη παρατήρηση. Είχα πολλά αποθυμένα. Πάρα πολύ εύστοχη παρατήρηση αυτή που θέτεις. Και τρίτος λόγος, χαρισμένα, δανεισμένα που δεν επιστραφήκαν ποτέ ή που ανταλλαχτήκανε. Δεν θα ξεχάσω ότι παρότι είχα πάρει ψηλοαργά το Mega Drive και είχα κάπου 10 κασέτες, τις έδωσα παιδιά και τις 10 ανταλλαγή για να πάρω το Resident Evil 1, το Director's Cut και 5.000 δραχμές ανταλλαγή. Αυτές τις 10 κασέτες που έδωσα τότε, που τότε δεν με νοιάζανε, όταν πριν από 2, 3, 4 χρόνια άρχισα να βλέπω πόσο έχει κάθε μια κασέτα στο Mega Drive, άρχισα να νιώθω άσχημα. Βέβαια, τις πήρα όλες και εδώ δεν είναι η σειρά που φαίνεται, έχει κι άλλη σειρά από πίσω, δηλαδή και έχει 60 games Mega Drive. Έχει πολύ μεγάλη και έχει κάτι άλλο. Θέλω να πω ότι εγώ μπήκα στη φάση επειδή η μάνα μου είχε χαρίσει σε ορφανοτροφείο video games. Μάλιστα. Τα θυμόμουν ένα προς ένα ποια είχαν δοθεί. Μάλιστα. Όλα αυτά κατάφερα να τα πάρω. Μετά, αφού πήρα ό,τι είχα λοιπόν ανταλλάξει, ας πούμε Master System, ήταν ένα ψιλικατζίδικο στο γαλάτσι, το οποίο έπαιρνε κασέτες για 1.000 δραχμές και ή τις αντάλλαζες και με 1.000 δραχμές σε κάποια άλλη. Στην Τραλέον. Στην Τραλέον, οκ. Ναι, δηλαδή δίναμε κασέτες. Ας πούμε, δεν θα ξεχάσω ότι έδωσα το Predator το 2 για Master System για 1.000 δραχμές για να πάρω το Pit Fighter. Μάλιστα. Που ήταν σάπιο. Όμως τώρα πήρα το Predator 2, το πήρα 35 ευρώ. Αλλά μόνο ότι μόνο τα ξαναπήρα πίσω αυτά που έδωσα μικρός, μόνο και μόνο για αυτό το retro collecting με καλύπτει πολύ. Σωστά. Είναι λοιπόν το σωγόν και η χαμένη αγάπη. Χαμένες αγάπες αυτό. Που χάθηκε και μπόρεσε να γίνει ξανά η επανασύνδεση. Και εννοείται τα αποθυμένα από μηχανήματα δύσκολα. Έτσι είναι. Δηλαδή εγώ όταν πήρα το Mega CD όταν ζούσα και δούλευα στο Λονδίνο το 2009, τότε εκεί πήρα ας πούμε το Mega CD το 2, lose. Τότε μπροστά μου λέω: Πού, πού, Mega CD 2, τι να το κάνω τώρα, έπαιζε 360 λέω. Φέρτο, είχαμε λεφτά τότε, πασό, ξέρω εγώ. Σωστό. Το πήραμε. Μετά όμως, τα τελευταία χρόνια ξέρεις, άρχισα να λέω: Όπα, φίλε, 32X. Πάρε 32X. Μετά Mega CD 1. Είχαμε τα περιοδικά, τα περιοδικά. Ήταν ένα όνειρο το οποίο δεν μπορούσαμε να το αγγίξουμε. Ακριβώς. Και αυτό το συνέστημα λοιπόν, όντως, είναι ισχύ, μένει έμφυτο μέσα μας, έχει αποτυπωθεί. Και χρόνια μετά λοιπόν ερχόμαστε και λέμε ότι οκ, τώρα μπορώ να το κάνω. Γιατί με κρατάει αυτό, να μην ικανοποιήσω αυτή τη δίπλα. Το αποθυμένο, ναι, από μικρό. Που έχω από μικρό παιδί. Εσύ, ας πούμε, πήρες και το Virtual Boy, μου είχες πει, ας πούμε. Σωστά, δηλαδή, μικρή δεν βλέπαμε Virtual Boy όμως. Δεν υπήρχε περίπτωση. Εσύ το πήρες γιατί ήμουν σίγουρος ότι το βλέπεις μικρός, το γούσταρες και λες θα το πάρω. Άλλη παιδιά πλέον οικονομική ικανότητα. Έτσι. Αλλά εγώ πιστεύω ότι είναι ωραίο το retro collecting. Το αγαπάμε. Το αγαπάμε πάρα πολύ και έτσι, μιας που θα κλείσουμε έτσι σιγά σιγά, ναι. Θέλω να πω ότι είναι ψυχοθεραπεία. Ακριβώς. Αποτελεί ψυχοθεραπεία.
ενδεχομένως εκεί που ήταν να δίναμε χρήματα σε ένα ψυχοθεραπευτή, τα δίνουμε στο eBay. Σωστό. Πάντως, δεν πάβει λοιπόν να είναι μια διέξοδο από την καθημερινότητά μας, από τα προβλήματά μας. Μας γεμίζει ευχάριστες στιγμές. Ξεφεύγουμε από τις δυσκολίες της ζωής. Και υπό αυτή την έννοια λοιπόν, ναι, αποτελεί ψυχοθεραπεία. Είναι. Και όχι όμως ψυχαναγκασμός. Γιατί έχω καταλάβει, υπάρχει μια κατηγορία ατόμων, το οποίο είχα μπει και εγώ σε αυτό το τρυπάκι, στις αρχές που ξεκίνησα να μαζεύω, που δεν είχα τότε τόσα πολλά πράγματα ή που ήθελα να κάνω focus σε πιο λίγες σειρές. Έβλεπα κάποιους άλλους που εννοείται, παιδιά, πάντα κάποιος θα βγάζει περισσότερα λεφτά από εμάς από τη δουλειά, θα έχει πιο πολύ χώρο να κάνει τις πλήσεις, ένα πιο μεγάλο σπίτι, πάντα δηλαδή θα υπάρχει κάποιος πιο πάνω. Έβλεπα λοιπόν άλλους ανθρώπους και μπήκα στο τρυπάκι να αρχίζω να μαζεύω κι εγώ για να μην νιώθω άδειος ή λίγος ή μικρός. Αυτό τότε εκεί πήγα ψυχαναγκαστικά. Σωστά. Και αυτό μου έκανε κακό. Γιατί ήμουνα σε ένα άγχος, αντί να περνάω καλά να μαζεύω, είχα άγχος να λέω: Πω, έχω Saturn, έχω μόνο 4 τίτλους. Θέλω να τους κάνω 20. Ή Super NES, δεν έχω κουτιά. Να πάρω κουτιά. Σωστά. Ναι, αυτό ήταν κακό. Το πάτησα και αυτό θα ήθελα, ας πούμε, να το πω και σε παιδιά που μπορεί να ξεκινήσουν να μαζεύουν ή στο μέλλον ή τώρα. Μην κοιτάτε τι κάνει παιδιά ο δίπλα. Κοιτάξτε εσείς πώς μπορείτε, πώς αντέχει τσέπη, πώς αντέχει ο τριγύρος, δηλαδή η γυναίκα σας, αν σας αφήνει η σχέση σας. Γιατί ας πούμε έχω ακούσει για παιδιά με σχέση που τους είπαν ότι ξέρεις κάτι, δεν θα πάμε σουκού διήμερο ας πούμε στο Πήλιο, γιατί θέλω να πάρω μια retro box κονσόλα 300 ευρώ και η κοπέλα έφυγε. Μάλιστα. Οπότε παίζουν και αυτά σκηνικά που πρέπει εκεί να βρούμε λίγο ένα φρένο. Αλλά αυτό που είπες μετά για την ψυχανάλυση, εγώ να κλείσω, είναι ότι πραγματικά κάποιες φορές όταν δεν είμαι καλά για τον οποιοδήποτε λόγο και πάω στο μέσα το game room που έχω φτιάξει τη φωλιά τη Sega, κάθομαι απλά στο PC που κάνω το edit, τι να χαζέψω, και κοιτάω παιδιά, όπως είδε και ο Ντένις, τα κουτιά μου, τα Mega Drive, Mega CD, όλα αυτά τα 32, κάθομαι και τα κοιτάω έτσι. Που φτάνουν μέχρι την ουρανό. Ναι. Εντάξει, υπερβολές, πάμε και μεγαλύτερα Jenga σε άλλους συλλέκτες. Αλλά και η θήκη, το display, το Sega που έχω φτιάξει αυτά με τα μηχανήματα μέσα, κάθομαι και τα κοιτάω. Και δεν μετανιώνω τα λεφτά που χάλασα. Και νιώθω καλά. Ναι. Και χαλαρώνεις και ξανάρχονται και πάλι τα συναισθήματα αυτά. Ισχύει. Και είναι αυτός ο κύκλος της χαλάρωσης, της ψυχοθεραπείας. Είναι όμορφο. Βέβαια, όταν ας πούμε τρέχουν και οι κονσόλες τώρα, οι last gen. Εντάξει, που βγαίνουν παιχνίδια για διαμάδια. Εγώ θα σας πω την αλήθεια μου. Παίρνω πολλά ρετρό παιχνίδια ή έχω πάρει και τώρα μπορεί να σταματάω πάλι και να τα ξαναπάρω σε 2-3 μήνες να μου την ανάψει. Κυκλικότητα. Αυτό είναι σωστό. Είναι υπέρχει ισορροπία. Ναι, αλλά τι γίνεται. Εγώ θα πω ότι αν πάρω ας πούμε 10 ρετρο παιχνίδια, θα κουμπώσω και θα παίξω το ένα. Γιατί τον υπόλοιπο περιορισμένο χρόνο θα παίξω σε ένα last gen παιχνίδι, κανένα τώρα ξέρω Resident Evil 3 remake περιμένω να βγει, ας πούμε θα λιώσω εκεί, τώρα παίζω Gears of War 5 και αυτά. Δηλαδή ο χρόνος μου είναι που είναι limited, θα εστιαστεί σε last gen. Γιατί ξέρω ότι υπάρχουν και άλλοι που μαζεύουν ρετρό μόνο για hoarding, που ούτε καν τα βάζουν στην κονσόλα να δουν αν δουλεύουν. Ναι. Αυτό είναι άλλο ένα μετά πρόβλημα. Οπότε για να κλείσουμε, να ανακεφαλαιώσουμε, γιατί μαζεύουμε παιδιά retro video games. Αναμνήσεις, νοσταλγία, αποθυμένα, χαρά, ψυχοθεραπεία. Ισχύει. Και αυτό που είπες και εσύ Νίκο και επισήμανες, ότι πρέπει οπωσδήποτε να είμαστε προσεκτικοί, να μην φτάνουμε στα όρια του ψυχαναγκασμού. Να έχουμε ένα μέτρο, παιδιά. Ναι, γιατί πάνω απ' όλα το κάνουμε για τη χαρά του παιχνιδιού, όχι για το άγχος και να έχουμε άγχος, υπολείπομαι κάπου. Ακριβώς. Αργά και σταθερά, δεν νομίζω ότι μας βιάζει κανένας. Εξάλλου, οι συλλογές, οι όμορφες, οι ωραίες, χτίζονται με κόπο και σιγά σιγά και όχι σε μια νύχτα. Και ακόμα και η ίδια διαδικασία της αναζήτησης και έβρεσης έχει την ομορφιά του, έτσι. Ισχύει. Γιατί κοιτάζεις το παιχνίδι και λες, α, αυτό ήταν που πήγα εκεί και το πήρα και έγινε αυτό. Και μετά το καθένα αποκτά και μια καινούργια και ιστορία. Πάει σιγά σιγά, ναι. Να πάρουμε κάτι loose, μετά το βρήκαμε να το πουλήσουμε, να το πάρουμε με κουτί, να βρούμε manual, μετά να βρούμε ελληνικό manual της Itochu, ας πούμε, σε NES πρώιμο παιχνίδι. Έχει και αυτό τη δράση και το adventure. Είναι όμως όμορφο εν τέλει και πολλές φορές. Θέλω να πω ότι πολλοί μου λέτε ότι δεν βγάζει τόσο last gen παιχνίδια, γιατί το κανάλι δεν είναι αφοσιωμένο ρετρό. Εγώ όλα θα τα παίζω, όλα θέλω να τα δείχνω, αλλά η αγάπη μου για το ρετρό και η συλλογή μου για το ρετρό μου δίνει πάντα πάτημα να θέλω να ασχοληθώ κάτι με αυτά παρά με τα Xbox X κτλ. Πιστεύω όμως ότι θα ασχοληθώ και λίγο με last gen. Πρέπει, το ζητάει το κανάλι. Αλλά τα ρετρό είναι αγάπη
Και ένας άλλος λόγος που μαζεύουμε πιστεύω είναι ότι η δεκαετία του 80 και του 90, αν και πιο πολύ τα 90s, γιατί τα 90s ζήσαμε πιο δυνατά. Έτσι. Πιστεύω, παιδιά, ότι αυτή η δεκαετία δεν θα έρθει ούτε με το πιο καλό Xbox, ούτε με το PS10, ούτε με το Nintendo Future Secret Weapon που θα βγει σε 5 χρόνια. Νομίζω τα 90s είναι απερίγραπτα και δεν θα ξανάρθουν. Είναι αθάνατα. Πραγματικά, όντως είναι. Νίκο, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Εγώ ευχαριστώ για που ήρθες. Ακόμη η φιλοξενία στο κανάλι. Για την όμορφη κουβέντα που είχαμε, γιατί συλλέγουμε retro games. Αυτό ήταν το πρώτο μέρος και θα ακολουθήσει και β' μέρος, πιθανόν και σίγμα τάφ μέρος, με άλλους guests ή πάλι να κάνουμε μια κουβέντα με τον Ντένις και με τρίτο guest, με τέταρτο guest, να το αφήσουμε σαν session να μιλάμε γιατί μαζεύουμε retro games. Ελπίζω να σας άρεσε το επεισόδιο. Περιμένω τα like, τα comments, τα share και subscribe όσοι έχετε πρώτη φορά στο κανάλι και με παρακολουθείτε. Και ξέρω ότι θα με παρακολουθείτε από εδώ και πέρα αν σας αρέσει το σημερινό επεισόδιο. Δεν έχω να πω κάτι άλλο. Όλα να πάμε για σουβλάκια και τα λέμε στο επόμενο επεισόδιο. Γεια σας, παιδιά. Να είστε καλά, καλή συνέχεια.